Θανάση, για το διάλογο και για το αν θα αναγκαστεί η χώρα μας να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία τάση είναι να πιστεύουμε ότι τα πράγματα λύνονται με ζεμπέκικα και κουμπαριές. Και βάζοντας το κεφάλι μες στην άμμο. Η άλλη τάση είναι πάμε τώρα να πολεμήσουμε. Υπάρχει και ένας τρίτος δρόμος. Τον δρόμο τον οποίο είναι ο δρόμος της λογικής. Γιατί το να μην πάμε καθόλου σε διάλογο και να πάμε κατευθείαν στη Χάγη, δεν ξέρω από πού το έχουμε ανακαλύψει. Νομίζω έχετε δύο πολύ ειδικούς ανθρώπους εδώ πέρα που μπορούν να σας τα πούνε με πολύ, πολύ αναλυτικά. Ποιος είναι αυτός ο τρίτος δρόμος, λοιπόν? Τρίτος δρόμος είσαι υποχρεωμένος και να συζητήσεις και να καθίσεις σε ένα τραπέζι και να ζητήσεις μια διαμεσολάβηση. Μα αυτό το κάνουμε έτσι κι αλλιώς όμως, Θανάση. Πρέπει να ακολουθήσεις έναν δρόμο. Εσύ λες κάτι άλλο τώρα. Πρέπει να ακολουθήσεις έναν δρόμο. Πρέπει να ακολουθήσεις έναν δρόμο. Δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε, η δεμονοποίηση του διαλόγου. Δεν το δαιμονοποιεί κανείς. Υπάρχει δαιμονοποίηση. Τι συζητάμε όμως. Θα σας πω κάτι. Τι συζητάμε. Θα σας πω κάτι. Την Τουρκία κάθε μέρα συζητάμε. Το 2013-2014, αν θυμάμαι καλά, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκίνησε μια συζήτηση για να υπάρξει μια συνεκμετάλλευση συνολικά όλων των κοιτασμάτων στη Μεσόγειο. Ναι. Δεν βρήκα κάτι κακό τότε, ούτε και σήμερα βρίσκω κάτι κακό. Να συζητήσουμε για συνεκμετάλλευση. Συνολική συνεκμετάλλευση από όλα τα κράτη με τη συμμετοχή των Ιταλία. Είναι μια λύση αυτή, Θανάση, λες? Σε μια κοινή θάλασσα. Η θάλασσα είναι κοινή. Άρα να μπει στο παιχνίδι η Τουρκία. Αυτό το ζητάει η Τουρκία. Αυτό ζητάει. Το θέμα είναι με τι ποσοστά και τα λοιπά. Γιατί δεν είναι μια χώρα. Έτσι. Όχι. Η αρχική θέση με την οποία συμφωνήσεις εσύ και προτείνεις είναι να κάνουμε πράξη αυτό που ζητάει η Τουρκία. Να τη βάλουμε στο παιχνίδι τον ενεργειακό. Επειδή η Τουρκία ζητάει τον ουρανό μετάστρα, δεν σημαίνει ότι δεν αναζητάς άλλου είδους λύσεις. Και αν ξεκινήσει ένα διάλογο με άλλους 5-6 στην περιοχή, δεν σημαίνει ότι αυτοί οι 5-6 θα αποκλείσουν την Τουρκία. Όχι, άρα την κάνει συμμέτοχο. Να την αποκλείσουμε δηλαδή. Όχι, λέω τη γνώμη τώρα, Θανάση. Εγώ δεν δαιμονοποιώ αυτό που λες. Όχι, όχι. Λέω να την κάνουμε συμμέτοχο λοιπόν στη Μεσόγειο. Λέω ότι έχουμε δαιμονοποιήσει οποιαδήποτε λύση. Να προσέξουμε λίγο, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Θεωρείς ότι η λέξη συνεκμετάλλευση θα αρχίσει να μπαίνει στο λεξιλόγιο μας πιο συχνά από εδώ και πέρα? Θεωρώ ότι η λέξη συνεκμετάλλευση είναι αρκετά δαιμονοποιημένη. Έχει σημασία με ποιους όρους κάθεσαι ένα τραπέζι. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Αλλά όλα αυτά διαμορφώνονται. Πρέπει να είσαι ισχυρός για να καθίσεις ένα τραπέζι. Αν με ρωτάτε αν μπορούμε να καθίσουμε σήμερα σε ένα τραπέζι, η άποψή μου είναι πως όχι. Αν καθίσουμε σήμερα σε ένα τραπέζι, είμαστε οι αδύναμοι της ιστορίας. Και επίσης, άρα, ποια πρέπει να είναι η επόμενη κίνηση της Ελλάδας? Περιγράψαμε 3-4 σενάρια. Η επόμενη κίνηση, κατά την προσωπική μου άποψη, θα πρέπει να θυμηθούμε και πάλι πως χτίζεις μια ισχυρή χώρα. Γρήγορα, πολύ γρήγορα και με αποφασιστικότητα. Θέλετε να σας πω ένα-δύο πράγματα για παράδειγμα? Ναι. Επιμένω, το θέμα της θητείας. Περνάμε ένα μήνυμα παντού ότι είμαστε ενωμένοι και έτοιμοι για τα πάντα. Δεύτερον, θέλω να δω την άρχουσα τάξη να συνεισφέρει για τους εξοπλισμούς. Ξέρετε, μπορεί αν μαζευτούν, ξέρω εγώ, 100 εκατομμύρια, ένα μικρό νούμερο, ή 200, 300, αλλά να θυμηθούμε ότι στο παρελθόν το θορυχτό Αβέροφ με Εράνους έγινε. Λοιπόν, είναι μήνυμα, είναι θέμα εικόνας. Επειδή βλέπω ενότητας πάρα πολλά μηνύματα, μάλιστα, που έχουν έρθει για όσα συζητάμε τα τελευταία λεπτά, να προσπαθήσουμε, Θανάση, να το πούμε όσο πιο καθαρά γίνεται. Η συνεκμετάλλευση υπό συγκεκριμένους όρους του ενεργειακού πλούτου της περιοχής μας θα μπορούσε να ήταν μια καλή λύση και για την Ελλάδα, κατά τη γνώμη σου? Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλάμβανε πρωτοβουλία να υπερασπίσει τα δικά της συμφέροντα, τα συμφέροντα της Ελλάδος είναι και συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, θα μπορούσε. Κύριε Φίλη, τι λέτε? Εντάξτε, κατά την άποψή μου. Ερχόμαστε, κύριε Συρίου. Συνεκμετάλλευση χωρίς να υπάρξει οριοθέτηση. Χωρίς να προηγηθεί η οριοθέτηση δεν γίνεται. Δηλαδή, αν μπούμε σε μια τέτοια λογική, προφανώς δεν εννοεί κάτι τέτοιο ο κ. Μαυρίδης, είναι σαν να ρίχνουμε ή να βάζουμε βούτυρο στο ψωμί της Τουρκίας, υπό την έννοια ότι αυτό ακριβώς θα επιθυμούσε ενδεχομένως η Τουρκία, να αισθάνεται ότι η πίεση που μας ασκεί αποδίδει καρπούς. Και προφανώς όταν εμείς. Αν το συζητάμε, εμείς δεν μπαίνει αυτό σε ένα τραπέζι πια. Κοιτάξτε, δηλαδή, εμείς θα αρχίσουμε να βάζουμε τέτοιου όρου τώρα στη συζήτηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε ήδη μια πίεση? Μισό λεπτό. Στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ναζί μέσω Σουηδικών καναλιών είχαν στιγμές που συνομιλούσαν με τους συμμάχους. Δεν θα συνομιλούμε εμείς τώρα με την Τουρκία, δηλαδή? Συνομιλούμε. Συνομιλούμε. Είμαστε σε ένα. Θα πρέπει να έχουμε έναν διάλογο. Καταρχάς, πρέπει να έχουμε διάβλους ανοιχτούς. Πρέπει να έχουμε διάβλους ανοιχτούς για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Γιατί δεν υπάρχει ιεραρχία στην Τουρκία πλέον. Είναι η αρχή του ενός. Και αυτός ο ένας είναι ο Ερντογάν.
Είναι δεδομένο, όπως το επιχείρησε η προηγούμενη η κατάσταση, το επιχειρεί ο κύριος Μητσοτάκης, ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ειλικρινής, και γι' αυτό θεωρώ ότι πολύ καλά έκανε και συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τον Ερντογάν, παρά τα προβλήματα και το τι προηγήθηκε και το τι ακολούθησε. Ναι. Ένας ειλικρινής διάλογος, όσο ειλικρινής μπορεί να είναι, και για με την Τουρκία. Κύριε Φίλη. Όχι, προσέξτε, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε εκεί. Είμαστε μακριά από κάτι τέτοιο, θα μου επιτρέψετε να πω. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα είπε σύμφωνο. Είπε και ο Θανάσης, όχι τώρα. Ναι, όχι, το κατάλαβα. Πρέπει να δούμε πώς σταματάει η επιθετικότητα της Τουρκίας. Ωραία. Αυτό συζητάμε τόση ώρα. Να δούμε τον τρόπο που θα σταματήσει. Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σύμφωνο μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, το οποίο με κάποιον τρόπο πρέπει να το βγάλουμε από πάνω μας. Mm. Γιατί όπως και να το κάνουμε, παρότι είναι κατάφορη παραβίαση του δικαίου της θάλασσας και ούτω καθεξής, είναι εκεί. Βεβαίως. Δημιουργεί και θα αρχίσει να δημιουργεί κάποια τετελεσμένα, όχι de jure, αλλά de facto. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν με de facto τρόπο θα πρέπει, γιατί ο de jure τρόπος, δηλαδή ο νομικός τρόπος, δεν είναι τόσο εύκολος όσο παρουσιάζεται, με αλφαγιώτα, όχι από εσάς εννοείται. Θα πρέπει λοιπόν να ακυρώσουμε εν της πράγμαση αυτή την συμφωνία. Mm-hmm. Έτσι. Άρα, ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης είναι στη θετική κατεύθυνση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτή η συμφωνία δεν θα τεθεί σε εφαρμογή. Mm-hmm. Συνεπώς, επίσης, ό,τι συμβαίνει είναι σε θετική κατεύθυνση. Όμως θα πρέπει να έχουμε κατά νου τα εξής. Επειδή οι διεθνείς σχέσεις, όπως και οτιδήποτε άλλο στη ζωή, δεν είναι στατικές. Mm-hmm. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να βρει κάποια ρήγματα και προς την Αίγυπτο και προς τον Λίβανο, και επειδή το Ισραήλ οδεύει πιθανότατα σε τρίτη εκλογική αναμέτρηση σε λιγότερο από ένα χρόνο, που σημαίνει ότι ο Νετανιάχου μπορεί, και είναι πολύ πιθανό γιατί του έχουν ασκηθεί και δίωξη, άλλωστε από τον εισαγγελέα, τον Γενικό Εισαγγελέα, να μην είναι στη θέση του, θα προσπαθήσει να βρει κάποιο κοινό παρανομαστή και με το Ισραήλ. Μπορεί να επιδιώξει να υπογραφούν και άλλα τέτοια σύμφωνα με άλλα κράτη. Κοιτάξτε. Το έχει πει έτσι. Μισό λεπτό. Η Αίγυπτος, ο Λίβανος και το Ισραήλ, ο Λίβανος δεν έχει επικυρώσει απλώς από τη Βουλή του, έχουν ήδη συμφωνήσει και έχουν οριοθετήσει την ΑΟΣ με την Κύπρο. Mm-hmm. Αυτό που η Τουρκία τους προτείνει ως δέλεαρ είναι ακυρώστε αυτή τη συμφωνία, που βέβαια είναι διακρατική και έχει το ίδιο μεγαλύτερο πρόβλημα να ακυρωθεί όπως αντίθετα και Τουρκίας-Λιβύης και μεγαλύτερο, και ελάτε να κάνετε μαζί μου, γιατί εγώ σας προσφέρω μεγαλύτερη ΑΟΣ από αυτή που έχετε. Οπότε, για να ολοκληρώσω. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα, και μιας και μιλάμε για τη Χάγη, προφανώς η Χάγη είναι αυτή τη στιγμή κάτι φαντάζει μακρινό, γιατί πρέπει να προηγηθούν διερευνητικές, πρέπει να υπάρξει συνυποσχετικό που αναρωτιέται κανείς ποιο θα είναι το πλαίσιο αυτού και αν μπορεί να συμφωνηθεί. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος. Αν καταφέρουμε, παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες, διότι υπάρχουν απομεινάρια της μουσουλμανικής αδελφότητας και ούτω καθεξής στην Αίγυπτο. Ναι. Αν καταφέρουμε την οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Αίγυπτο, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμη και σήμερα, αλλά σήμερα είναι το momentum για να πούμε στους Αιγυπτίους ότι κοιτάξτε, αν εσείς είστε τόσο φοβικοί απέναντι στην Τουρκία, συμφωνώ, θα σας πάρει και εσάς η μπάλα. Μάλιστα. Αν πάντως το καταφέρναμε, θα δημιουργούσαμε μια διεθνή διαφορά και με βάση αυτή τη διεθνή διαφορά θα μπορούσαμε να ζητούσαμε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΕΕ να ορίσει είτε επιδιετησία είτε να μας οδηγήσει στη Χάγη. Γιατί το λέω αυτό, συγγνώμη, γιατί θα επικάλυπτε η μία συμφωνία την άλλη. Θέλει ο κύριος Συρίγκο να διαφωνήσει. Καλό είναι σε αυτές τις δύσκολες ώρες να μην παρασυρώμαστε από διάφορες ιαχές. Υπάρχουν νομικά θέματα, πολύ σοβαρά, που οι άνθρωποι που είναι μαζί σας σήμερα τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Yeah, το θέμα της ενημέρωσης είναι πραγματικά το πιο σημαντικό θέμα σε αυτή τη φάση. Mm-hmm. Γιατί το να λέμε πράγματα, πάμε τώρα να. Με το πώς αντιδρά και η κοινωνία. Βέβαια, η κοινωνία. Πώς εκπαιδεύεται η κοινωνία. Ναι, τι θέλουμε, κάποιος καταπατά την αυλή μας. Τι θέλουμε, να το βγάλουμε έξω. Σωστό. Ναι, αλλά αυτό δεν γίνεται έτσι. Mm-hmm. Κύριε Συρίγκο, ελάτε. Λοιπόν, ένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει άποψη για τέτοιου είδους διαμάχες. Παραδείγματος χάρη, η Γαλλία με την Ισπανία είναι στα μαχαίρια για τις θαλάσσιες ζώνες τους εδώ και χρόνια. Διεκδικεί μία περιοχή της άλλης. Δεν μπορούν να τα βρούνε. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρεμβαίνει σε τέτοια θέματα. Επομένως, χάρτες, φαντάζομαι, ούτε χάρτες φτιάχνει, ούτε παρεμβαίνει. Επομένως, η πιθανότητα, ωραίο είναι αυτό που λέει ο κ. Μαυρίδης, αλλά στην πράξη η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπαίνει στη λογική του παρεμβάσεως στα κυριαρχικά δικαιώματα. Μα έχει ξεκινήσει όμως. Με συγχωρείτε. Το είχε κάνει το 2013-2014. Δεν ξέρω τι εννοείται. Εγώ προσπαθώ να καλέσω. Δεν θυμάμαι κάτι. Μπορεί να κάνω λάθος. Έχει να συζητήσει η Ελλάδα κάτι άλλο εκτός από την υφαλοκρηπίδα. Μισό λεπτό για το θέμα της εκμεταλλεύσεως είναι πολύ σημαντικό. Ναι, γι' αυτό. Λοιπόν, προσέξτε. Πρώτα γίνεται οριοθέτηση. Και αφού γίνει οριοθέτηση και ξέρει ο καθένας τι έχει, μετά μπορεί να συζητήσει εάν σε κάποιες περιοχές πέριξη του ορίου
μπορεί να υπάρχει συνεκμετάλλευση. Θα μπορούσε να γίνει αυτό. Διότι δεν αυτό ανά πάσα στιγμή. Που η Τουρκία έχει διεκδικήσει όπου θέλει. Δεν μπαίνει αυτό το θέμα. Η Κύπρος με την Αίγυπτο έχουν ορίσει ζώνες συνεκμεταλλεύσεως πέριξ του ορίου. Διότι έτσι, άμα πούμε γενικός και ορίστος χωρίς οριοθέτηση, θα έρθει η Τουρκία και θα πει: θέλω και στο Ιόνιο να έχω δικαιώματα. Με οριοθέτηση θα μπορούσε να γίνει αυτό μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Με οριοθέτηση ήθιστε, άμα υπάρχουν κοινά κοιτάσματα. Ιράν με Κατάρ, παράδειγμα, δεν έχουν κοινό κοίτασμα. Τώρα, τι κάνουμε στη μεγάλη εικόνα. Ακριβώς. Θεωρώ ότι η λύση. Κάνουμε για να σταματήσει αυτή η επιθετικότητα της Τουρκίας. Αυτό αναρωτιέται ο κόσμος, η ανησυχία όλη εκεί είναι. Πού σταματά, πότε θα σταματήσει. Θεωρώ ότι η λύση μετά από τόσα χρόνια διαλόγου, συζητήσεων, πολλές φορές δεν είναι πραγματικές συζητήσεις, δεν θα προκύψει από το διάλογο και από όλα αυτά τα πράγματα. Θα προκύψει από κάποια απόφαση τρίτου οργάνου. Διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Γι' αυτό εγώ πιστεύω στη σημασία, όχι γιατί είμαι λάτρης του διεθνούς δικαίου επειδή το διδάσκω, αλλά πιστεύω ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Για να πας όμως ένα διεθνές δικαστήριο, πρέπει να πας. Για σας είναι η Χάγη δηλαδή η λύση. Ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, η Χάγη, ας πούμε. Για να πας, πρέπει να πας με αναπεπταμένες όλες τις απαιτήσεις σου. Ό,τι έχεις και δεν έχεις πάνω στο τραπέζι. Ακόμη και το να πας στη Χάγη απαιτεί στρατηγική. Δεν πας στη Χάγη σειρώμενος από την Τουρκία. Μάλιστα. Για το θέμα του διαλόγου με την Τουρκία που λέμε τώρα. Προφανώς δεν μπορείς να μπεις σε διάλογο με την Τουρκία. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις και τον Μανώλη Κωστίδη βεβαίως για το ρεπορτάζ. Καλημερίζουμε και ελάτε τώρα.